Βρισκόμαστε στο γραφείο του Προέδρου της Συμβριακής Ένωσης Μακεδονίας Τράκης, του κ. Παύλου Σταματίδη, με τον οποίο θα έχουμε μια συζήτηση αναφορικά με το θέμα της Σύμβρου και των Έδων. Είναι τα δύο νησιά που στη συνθήκη της Λοζάνης παραχωρήθηκαν στην τουρκική δημοκρατία και τα οποία βεβαίως ειδικά το καλοκαίρι σφίζουν από ζωή. Τα τελευταία χρόνια είναι αλήθεια ότι παρατηρείται μια τρομερή επιθυμία των Ιμβρίων να επιστρέψουν στον τόπο τους και μάλιστα επιστρέφουν και τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, αλλά τον Αύγουστο πραγματικά όλα τα ελληνικά χωριά γεμίζουν από Ιμβρίους που ζουν στην Ελλάδα και σε άλλα μέρη του πλανήτη μας. Κύριε Πρόεδρε, αφού σας ευχαριστήσω που θα μιλήσετε στην ιντερνετική τηλεόραση του Εναλλάξ News, το Εναλλάξ TV, πρέπει να πω ότι είστε ο άνθρωπος που πολλοί συμφωνούν έχει αναγάγει το θέμα της Σύμβρου. Και εμείς σας ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ. Αλλά δεν θα δεχτώ ότι εγώ το έχω αναγάγει. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που προσπαθούν γι' αυτό και ο Σύλλογος Αθηνών και εμείς, αλλά και στο σύνολο 13 εμβριακά σωματεία ανά τον κόσμο. Οι Ιμβροί δεν έπαψαν ποτέ να πηγαίνουν στην πατρίδα τους, ό,τι και αν συνέβη, και ειδικά μετά το 1964. Την δεκαετία του 80 υπήρχε μια στάση, γιατί δεν μπορούσαν να πάνε στο νησί. Έπρεπε να πάρουν διατυπώσεις από τους ανάκαλε. Αυτό δημιούργησε προβλήματα. Την δεκαετία όμως του 90. Που αν θέλετε οι ελληνοτουρκικές σχέσεις μπήκαν σε άλλο επίπεδο, Τζέμ, Παπανδρέου και αργότερα με τον κύριο Καραμαλή, με τον κύριο Ερντογάν, οι σεισμοί, όλα αυτά βοήθησαν έτσι ώστε και το άνοιγμα φυσικά, την ελεύθερη πρόσβαση στην Ήβρο και ως εκ θαύματος δεκαετία του 90 και 2000 αρχίζει η επιστροφή των Ιμβρίων. Ξανά η επιστροφή, δεν έφυγαν ποτέ βέβαια, έτσι. Και φυσικά διεκδικούμε πάντα, από το 23 και μέχρι εδώ, τα δικαιώματά μας. Αυτό που προσπαθούμε πάρα πολύ να κάνουμε είναι η διεθνοποίηση του θέματος. Δηλαδή να γνωρίσουν όλοι το ποιο ακριβώς είναι το Ιμβριακό ζήτημα. Εμείς έχουμε περιουσίες εκεί. Δηλαδή, σε αντίθεση με άλλους ομοειδεάτες μας, οι Ίμβριδοι όταν έφυγαν από την Ίμβρο το 1964 και μετά δεν πούλησαν και σήμερα γυρίζουμε και θέλουμε τα κληρονομικά μας δικαιώματα. Αυτό είναι το πρώτο μέλημα των Ιμβρίων και θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε και μια σειρά από άλλα προβλήματα. Μπορεί να αναφερθούμε έτσι και επιγραμματικά. Βεβαίως, βεβαίως. Το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, καλεί την Τουρκία να διατηρήσει το διετό πολιτισμικό χαρακτήρα της Σύμβρου και των Έδων και να σεβαστεί τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας στην παιδεία και στα περιουσιακά στοιχεία. Βελτίωση βασικών υποδομών στα χωριά. Άμα θα έχετε, όπως έχετε πάει στην Σύμβρο, θα έχετε δει τα ελληνικά χωριά δεν έχουν τις βασικές υποδομές. Σε αντίθεση με τα χωριά των επίκων που έχουν δημιουργηθεί άλλα προβλήματα. Θέλουμε την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Ίμβρου με την Ελλάδα και με την Τένεδο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ανοίξει Τελωνείο. Πιστεύετε ότι τώρα είναι η καλύτερη ευκαιρία με τον κύριο Ερντογάν? Εγώ πιστεύω ότι η Τουρκία δεν μπορεί και να... Και με τον Παναγιώτατο που... Ναι, ναι, με τον Παναγιώτατο δεν το συζητάμε. Ο Παναγιώτατος, Οικουμενικός Πατριάρχης, είναι και Ίμβριος και ένα πράγμα που δεν ξέρει πολλοί κόσμος, είναι επίτιμος πρόεδρος της Ιμβριακής Ένωσης. Σίγουρα η συγκυρία του Οικουμενικού Πατριάρχη αυτή την εποχή, αυτά που συμβαίνουν, είναι για μας το μεγαλύτερό μας όπλο. Ο κύριος Ερντογάν, απλά σας λέω τι μας είπε το 2005. Και πολλοί άνθρωποι του περιβάλλοντος, όπως σήμερα ο κύριος Νταβούτογλου, ο κύριος Σαβούσογλου, ο κύριος Εγκεμέν Μπαγής, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι σήμερα στην κυβέρνηση του Ερντογάν, μιλάνε με αρκετά ενθαρρυντικές προτάσεις. Ωστόσο, οι προτάσεις αυτές θα πάρουν σάρκα και οστά όταν γίνουν νόμοι. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι καταδικασμένοι να ζήσουν μαζί, φιλικά και αν θέλετε και κυρίως εμπορικά. Θεωρείτε τους Ίμβριους πιο τυχερούς, πιο ευλογημένους που μπορούν και πάνε εκεί? Εσείς μπορείτε να πάνε να κοιμηθείτε στο σπίτι της μάνας σας. Ένας πόντιος που ήρθε από την Τραπεζούντα δεν μπορεί να πάει. Ούτε κάποιος που ήρθε από τη Σμύρνη, ούτε κάποιος Καπαδόκας. Να σας πω. Είμαστε βέβαια σίγουρα πιο τυχεροί. Από τη μια. Από την άλλη, θα σας πω το εξής. Στην Ήβρο δεν έγινε πόλεμος. Δεν υπήρξαν μάχη με όπλα
για να δημιουργηθούν όλες αυτές οι προσφυγές. Έγινε στη Μικρασία, έγιναν όμως άλλα πράγματα στην Ήπειρο. Όταν την δεκαετία του 60 ήταν όλο το νησί αμοιγές ελληνικό, ελάχιστοι Τούρκοι. Και ήδη λειτουργούσαν όλα καλά. Και έρχονται και αφήνουν ελεύθερους κατάδικους πάνω στο νησί. Όταν βεβηλώνουν εκκλησίες, όταν γίνονται δημεύσεις περιουσιών έναντι πινακίου φαγής και μια σειρά από άλλα γεγονότα, απειλές, τρομοκρατία, δυσβάστακτους φόρους, δεν μπορούσαν να κάνουν εξαγωγές στα προϊόντα. Όλα αυτά ανάγκασαν τους Ιβρίους να φύγουν. Και ποιο ήταν το χειρότερο για μας? Όταν ήρθαμε εδώ, δεν χαρακτηριστήκαμε πρόσφυγες. Τίποτα, με μια βαλίτσα στο χέρι η οποία ήταν άδεια και έπρεπε να στήσουν τα νοικοκυριά. Δεν είχαν τίποτα, δεν πουλήσαν τίποτα, δεν κάναν τίποτα. Δεν ξέρω τι θα θέλατε να πείτε στους απανταχού συμπατριώτες σας που μπορεί με ένα κλικ να δουν αυτή τη συνέντευξη. Το εμβριακό ζήτημα δεν τελείωσε και δεν θα τελειώσει αν δεν δικαιωθούμε. Και δεν σας το λέω σαν να πάει αυτό το πράγμα. Δεν θεωρούμε την Ήβρο χαμένη πατρίδα. Προς Θεού, δεν μιλάμε λειτουργικά. Η Ήβρος ανήκει στην Τουρκία και το σεβόμαστε. Ωστόσο, εμείς εκεί γεννηθήκαμε, εκεί μεγαλώσαμε. Οι 45άριδες σημερινοί είναι πρώτης γενιάς πρόσφυγες. Ζούμε και για να πάμε πάλι στην Ήβρο, να κάνουμε έστω μικρές διακοπές. Είναι δικαίωμά μας και το κάνουμε αυτό το πράγμα. Αυτό πρέπει να το αντιληφθούν όλοι. Η Ήβρος είναι η πατρίδα μας. Και δεν θεωρείται χαμένη πατρίδα. Και ούτε θα θεωρείται έτσι.